Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν ο Ολυμπιακός Λαμίας και ο Πούντιο Μαρτίνου. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ένα ένα στο γήπεδο της Ροδίτσας, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την μετελική φάση του κυπέλου Φθιώτιδας. Στο 12ο λεπτό, Αντωνίου ξεμαρκαρίστηκε ωραία και έκανε τη σέντρα σουτ από πλάγια θέση με τον Κοκοντίνη να αποκρούει. Στο 20 ο Γιανακάκο έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από τα δοκάρια του Κοκονδίνη. Τρία λεπτά αργότερα ο Μπινιάκο εκτέλεσε γρήγορα το πλάγιο για τον Ζαφυρόπουλο, αυτός έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Πέπας με πλασέ μέσα από την περιοχή νίκησε το μαγκλάρα για το 0-1. Ο Ολυμπιακός Λαμίας διαμαρτυρήθηκε για του σωτηρίου στον Αντωνίο στο ξεκίνημα της φάση πριν βγει στην αντεπίθεση ο Πούντιο. Ο Κουρεμάδα άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Στο 25 ο Πασχαλίδης έκανε το σούτ έξω από την περιοχή με τον Κοκοντίνη να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Στη συνέχεια ο Ρέφερη Κουρεμάδα έδωσε διαδοχικέ κίτρινε κάρτε σε παίκτη του Ολυμπιακού Λαμία για διαμαρτυρία. Στο 34 ο Αντωνίου έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, ο Γιανακάκος πλάσαρε με την μπάλα να βρίσκει στο δεξί δοκάρι στη συνέχεια στον Κοκοντίνη και έπειτα απομακρύνθηκε. Ένα λεπτό αργότερα ο Ζαφυρόπουλο υποδείχθηκε σε θέση offside μετά από του Πέπα διαμαρτυρίε από τους του ανθρώπου του το 38 ο Ζαφυρόπουλος πήρε την μπάλα κοντά στο κέντρο, ελήφθηκε ωραία και έκανε το σούτ από το ύψος της περιοχής, με την μπάλα να φευγεί out. Στο 43 επικίνδυνη σέντρα σου του Αντωνόπουλου με τον Κοκοντίνη να διώχνει σε κόρνερ. Στο δεύτερο μέρο και συγκεκριμένα στο 46, ο Αντωνόπουλο έκανε το σουτ από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Στο 57 ο Λάπα έκανε το γέμισμα από τα αριστερά, ο Λέντα έστρωσε στον Πασχαλίδη που σούταρε out. Ο ρέφερη κουρεμάδα υπέδειξε πέναλτη υπέρ του Ολυμπιακού για μαρκάρισμα του Καραμπετιάν στον Πασχαλίδη. Έντονε διαμαρτυρίε από τους του παίκτε του Πούντιου Μαρτίνου, οι οποίοι δεν πίστευαν ότι η έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Κώστας Κουφιώτης ανέλαβε την εκτέλεσή του στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Στο 66 ο Αντωνίου έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Λέντας έκανε την προβολή χωρίς όμως να βρει στόχο. Τρία λεπτά αργότερα ο μακρινό σου του Γιανακάκου έδιωξε σε κόρνερο Στο 80 ο Αντωνίου εκτέλεσε το κόρνερο από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Παπαναστασίου που έκανε το σουτ και ο Λέντας εξεπαφή την έστειλε στο δεξί δοκάρι. Στη συνέχεια τη φάση, η μπάλα απομακρύνθηκε φτάνοντα στο χώρο του κέντρου. Νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό Λαμία. Τελικό αποδέκτη ήταν ο Αντωνίου που έκανε το σούτ έξω από την περιοχή, τραντάζοντα το ριζόντιο δοκάρι. Ενώ στη συνέχεια ο Λέντα υποδείχθηκε σε θέση offside. Πέντε λεπτά αργότερα, κεφαλιά πάσα του Λέντα για τον Παπαναστασίου. Αυτό έκανε το σούτ μέσα από την περιοχή με την μπάλα να φεύγει out. Τελευταία καλή στιγμή στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Αντωνίου να φεύγει στην αντεπίθεση και να κάνει το σούτ από το ύψο τη περιοχή με τον Κοκοντίνη να αποκρούει. Τελικό αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός Ολυμπιακό Λαμία ο Πούντιο Μαρτίνου 1-1. Θέλω να εξ αρχή ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Καταρχήν είχαμε να παλέψουμε και τη, μετά από δύο άσχημα αποτελέσματα για μα συνεχόμενα. Είχαμε, να... είχαμε και αντίπαλο την ψυχολογία. Ε, Ευτυχήσαμε να πετύχουμε ένα γκολ σε ένα κύριο σημείο του αγώνα. Δεχτήκαμε μεγάλη πίεση από μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ε, Όμω ο αρνητικό πρωταγωνιστή ε, τη συνάντηση ήταν ο διτητής, ο οποίο. Ε, πέρα από τον γκολ που το πέναλτι που έδωσε, που δεν ξέρω τι να πω. Ε, εκνεύρισε τους πάντες, εκνεύρισε και τους δύο πάγκους, εκνεύρισε τους ποδοσφαιριστές. Ε, δεν, δεν, έχω λόγια να πω. Ο στόχος της ομάδας, ακόμα πριν έρθω και εγώ, εντάξει, ο στόχος και το κύπλο και το πρωτάθλημα και εννοείται τώρα με ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ποιο δεν θα πει ναι στο κύπελο. Και όσον αφορά, επειδή αντιμετωπίζει για αρκετά προβλήματα με τραυματίες και ιώσεις, ε, πώς πάνε όλα αυτά. Πραγματικά δεν, δεν ξέρω τι μου ξημερώνει. Δηλαδή, σήμερα το πρωί ε, είχα κατασταλάξει στο ποιοι θα παίξουν, ποιοι μπορούν, ποιοι είναι διαθέσιμοι. Ε, Δυστυχώ στου δύο τελευταίου μήνε έτσι λειτουργώ, έτσι λειτουργεί η ομάδα και γι' αυτό πέσαμε και από την κορυφή. Θέλω να ευχαριστήσουμε την ομάδα του Ερακλήρου Δύζα και την κοινότητα, τον πρόεδρο τον κύριο Βάρσο και όλο το συμβούλιο τη ομάδα, διότι ήταν το γήπεδό μα σε πολύ κακή κατάσταση και μα διευκόλυνε πάρα πολύ παραχωρώντα το. Αφού να του ευχαριστήσουμε καταρχήν, διότι πραγματικά μα βγάλανε μέσα από μια πολύ δύσκολη θέση. Το ματ, καταρχήν, ήταν πάρα πολύ ωραίο, για μένα πολύ δυνατό ματ. Ε, μέσα διέκρινα πάρα πολύ ποιότητα. Ε, αν το δούμε τι αντιελόνω αντικειμενικά, πάνω από 15 παίχτε έχουν παίξει σε παραπάνω κατηγορία και αυτό βοήθησε να γίνει ένα πολύ ποιοτικό ματ. Νομίζω ότι ήμασταν πάρα, πάρα πολύ καλοί. Ε, δεν κινδυνεύσαμε εκτό τη φάση του γκολ σε καμία περίπτωση. Ελέγχαμε το ματ, παίξαμε τα πάντα, ανοίξαμε το πολύ το διαδρόμου, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να σκουράρουμε. Όμω δυστυχώ το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη. Είχαμε τρία δοκάρια. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Είναι ο θεσμό του κυπέλου μα ενδιαφέρει. Αλλά όπω βλέπετε, τα πράγματα θα κρυθούν στο δεύτερο παιχνίδι. Ε, στην ομάδα του Μαρτίνου, μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα, αξιόλογη, η οποία και αυτή κάνει το δικό τη αγώνα. Εμεί συνεχίζουμε. Ε, δεν θα μείνω στη διετησία. Εγώ δεν θα κριτικάρω ποτέ τη διετησία αν ήταν φάουλ στο πρώτο γκολ που δεχθήκαμε. Είναι μια φάση που και εμεί την φωνάζουμε, αλλά δεν θέλω να μπω στη διετησία. Εγώ δεν μιλάω ποτέ και ούτε πρόκειται να φωνάξω. Αυτοί είναι διαιτητέ. Τα παιδιά προσπαθούν και αυτοί με τα λάθη του. Συνεχίζουμε. Είμαστε σε καλό, σε καλό δρόμο. Κοιτάξτε, εμεί θα παίζουμε όλα τα παιχνίδια. Πει, έχουμε, βάλει ένα στίχημα του εαυτού μα να παίξουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι τέλου. Να είμαστε δυνατοί και ό,τι στο τέλο πάρουμε θα το δεχθούμε. Ε, καλή συνέχεια σε όλους αν, και βλέπω ότι τα πράγματα εδώ στο ποδόσφαιρο είναι πολύ πίσω πλέον στη φθιότητα βλέπω και άλλη ομάδα έφυγε και αυτά πρέπει να αρχίζουν να μας προβληματίζουν διότι το μέλλον προβλέπεται ζωφερό.